Θα μείνω στον χώρο του τουρισμού, γιατί καλημερίζω τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, τον κύριο Νίκο Κοκολάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χρονιά τουλάχιστον τουριστικά σε αριθμούς, σε κίνηση, σε αφίξεις, η οποία ως φαίνεται πήγε καλά, έτσι κύριε Κοκολάκη? Ναι, σίγουρα πήγε πολύ καλά όσον αφορά και στις αφίξεις. Θα πλησιάσουμε τα 30 εκατομμύρια από ό,τι λένε τα στοιχεία, και επίσης και τα έσοδα θα είναι πολύ περισσότερα από τη χρονιά ρεκόρ που ήταν το 2019, αλλά και η αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό μην το λέτε, γιατί θα έρθουν οι επιχειρηματίες στον κλάδο του τουρισμού και θα σας πούνε γιατί μπαίνουν τα έσοδα στις ίδιες τσέπες, και το γνωρίζετε, διότι λένε από τη δική τους την πλευρά τα εξής. Μιλώντας πρόσφατα με τον κύριο Χαλκεδάκη, αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι τα κέρδη δεν ήταν τα αναμενόμενα σε σχέση με τον αριθμό των τουριστών. Γι' αυτό σας προλαμβάνω και το λέω, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι υπήρξαν και αρκετές αυξήσεις, όπως μας έλεγε ο κύριος Χαλκεδάκης. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, πάω στη Δευτέρα 16 του Οκτώβρη που μιλούσαμε μαζί και μας είπε ότι είναι το 20% στην αύξηση της ενέργειας, είναι το συν 35% στα τρόφιμα, είναι το συν 4% στα επιτόκια, είναι το συν 20% στα έξοδα, παντός είδους έξοδα, τα οποία είναι για το προσωπικό, και όλα αυτά μετράνε έτσι ώστε τα κέρδη να μην είναι τα αναμενόμενα, σε σύγκριση πάντα με τους αριθμούς, κύριε Κοκολάκη. Ακούστε να δείτε, για μας έχει σημασία όντως ότι υπήρξαν αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί όμως και μετά βλέπουμε ότι λόγω έλλειψης εργατικού δυναμικού που υπάρχει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, και αυτό δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς, είδαμε μεγάλη εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας. Οι εργαζόμενοι, ο κάθε ένας εργαζόμενος πολλές φορές κάλυπτε και δύο και τρεις θέσεις, μη παίρνοντας τα ρεπό που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, ή πραγματικά δούλευε και παραπάνω ώρες, πάνω από 10 ώρες καθημερινά. Αρκετοί μας συνάδελφοι δουλέψανε πολύ περισσότερο πέρα από το ωραρίο τους. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος που δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Αυτό βέβαια καταγράφηκε και από την έρευνα που πραγματοποίησε το σωματείο μας πριν λίγες μέρες, που πραγματικά δείχνει ότι τα ευρήματα που προσέλκυσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν σχέση με το πόρτο εργασίας, έχουν σχέση με τις αμοιβές και την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θέματα που εκπαίδευση και κατάρτισης, καθώς βέβαια και θέματα διαχείρισης συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Είναι λοιπόν από μια σειρά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των εργαζομένων, και δεν είναι μόνο η έρευνα που τα αναδεικνύει, είναι επίσης και οι καταγγελίες που γίνονται μέσω του σωματείου μας, είναι επίσης τα στοιχεία, τα αποκαλυπτικά στοιχεία θα έλεγα, από το ΣΕΠΕ για την περίοδο Ιούλιο-Αύγουστο, που το 45% των επιχειρήσεων παραβιάζει το εργατικό δίκαιο. Και βλέπουμε ότι αυτή η ασυδοσία, τέλος πάντων, από πλευράς εργοδοτών επέβαλε πρόστιμα κοντά στα 6,5 εκατομμύρια. Μιλάτε σε πανελλαδική κλίμακα, ναι. Σε πανελλαδική κλίμακα, αλλά πρωταθλητής σε αυτή την ασυδοσία για άλλη μια φορά είναι ο τομέας του επισιτισμού τουρισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εμείς ζητάμε από την πολιτεία να πάρει πραγματικά μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους, να στελεχώσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να γίνουν ουσιαστικοί έλεγχοι, που το ώστε και οι εργαζόμενοι να νιώθουν ασφάλεια, να νιώθουν ασφαλείς στο χώρο εργασίας τους, να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και στην οικογένεια. Έτσι, αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι. Κύριε Κοκολάκη, και βέβαια πρέπει να αναφέρω το πιο σημαντικό, ναι, ότι δεν το κάνουν όλοι οι εργοδότες αυτό. Υπάρχουν και οι ξενοδόχοι εκείνοι που επενδύουν στο εργατικό δυναμικό, αλλά δυστυχώς είναι ελάχιστοι.
Μα σαφέστατα, αυτό αυτονόητο είναι ότι δεν το κάνουν όλοι και γι' αυτό το λόγο δεν έκανα μια ιδιαίτερη επισήμανση, αλλά καλά κάνετε και το είπατε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Δώσατε στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραβιάσεις των εργασιακών σχέσεων, τα 6,5 εκατομμύρια ως πρόστιμα που επέβαλε ο ΣΕΠΕ. Μιλήσατε για τους δικούς σας τους συναδέλφους. Πείτε μου σας παρακαλώ, σε σχέση με την περισσινή ή την προπέραση η χρονιά, ή αν έχετε κάποιο μοντέλο που μπορεί να είναι με άλλης χρονιάς ίσως και πίσω από την πανδημία, η δύναμη, η εργατική δύναμη μέσα στο χώρο των ξενοδοχείων κατά πόσο είναι μειωμένη και κατά πόσο ήταν μειωμένη φέτος, που υποτίθεται ήταν πολύ καλύτερα ή πιο κανονικά τα πράγματα, κύριε Κοκολάκη? Εμείς σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουμε αλλά και που μαζεύουμε, ας πούμε, μέσω που εγγράφονται οι εργαζόμενοι, που αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το ξέρουμε τώρα που μιλάμε, γιατί γνωρίζετε ότι έχουν κλείσει ελάχιστα ξενοδοχεία, η μεγαλύτερη μάζα των εργαζομένων θα απολυθεί τέλος του Οκτώβριου, κλείνουν τα περισσότερα και ορισμένα θα κλείσουν ελάχιστα βέβαια μέχρι τις 15 του Νοέμβρη, αλλά σύμφωνα και εμείς με πληροφορίες που έχουμε υπάρχει μία μείωση από πέρσι, δηλαδή μειωμένο εργατικό δυναμικό να στελεχώσει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις περίπου ένα 20%. Οι ξενοδοχοϊπάλοι τα χρόνια της προκρίσης ήταν πολύ περισσότεροι, βλέπουμε κάθε χρόνο να μειώνονται και οι αιτίες, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι πάρα πολλές. Είναι πολλές. Ακριβώς. Αυτό το 20% ενδεχόμενα σε κάποιες περιπτώσεις να καλύφθηκε με προσωπικό από τρίτες χώρες που λέγανε ότι θα έφερναν ως βοηθητικό προσωπικό, κύριε Κοκολάκη? Κάποιο ποσοστό όντως καλύπτηκε από βοηθητικό προσωπικό από ξένες χώρες. Και επίσης και ένα αρκετό πάλι ποσοστό καλύφθηκε από ανήλικους που εργάστηκαν. Από άλλες χώρες άλλο, από τρίτες χώρες άλλο. Γιατί λέγανε ότι θα φέρνανε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανειδίκευτοι και μάλιστα το σχολιάζατε. Όντως φέρανε και τέτοιους ανθρώπους που έλειπε πραγματικά ο επαγγελματισμός, έλειπε η τουριστική εκπαίδευση, η γνώση, η κατάρτιση. Δυστυχώς είπαμε ότι αν δεν παρθούν μέτρα πραγματικά από την πολιτεία, αυτό το πρόβλημα θα επιδεινώνεται χρόνο με το χρόνο. Έτσι, γιατί εμείς το ξέρουμε, στην πράξη το ξέρουμε. Αποδεικνύεται όμως για άλλη μια φορά από την έρευνα. Και η έρευνα αυτή, η πρόταση, εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Η πρόταση είναι βασισμένη στις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο και με επιστημονική τεκμηρίωση και επεξεργασία, και όχι με υποθετικά σενάρια. Αποδεικνύει η έρευνα ότι περίπου το 48,3% δήλωσε ότι έχει σκεφτεί να αλλάξει επαγγελματικό κλάδο λόγω της εποχικότητας, λόγω της εργασιακής ανασφάλειας, λόγω λοιπόν κινήτρων όπως είναι ο μειωμένος χρόνος του Ταμείου Ανεργίας, επιδότησης, σημερινή ανεργίας, όπως είναι η κατάργηση του ΕΦΑΠΑΧ στην 20ετία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δει η πολιτεία. Εμείς ήδη στείλαμε και την έρευνα και στο Υπουργείο Εργασίας και στο Υπουργείο Τουρισμού, αναδεικνύοντας όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και με συγκεκριμένες προτάσεις τους λέμε ότι πρέπει να γίνει η διαβούλευση ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και αφορούν τις συνθήκες εργασίας. Στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί στείλατε επιστολή? Ακούστε να δείτε, ξέρετε ότι εμείς εξαρτώμαστε άμεσα τόσο η εργατική νομοθεσία όσο και το Ταμείο Ανεργίας είναι στην αρμοδιότητα καθαρά του Υπουργείου Εργασίας. Εμείς έχουμε κάνει ήδη μια επίσκεψη σαν Ομοσπονδία στο Υπουργείο Εργασίας. Είχε κατέβει εδώ στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ο Άδωνης Γεωργιάδης. Του είπαμε τα προβλήματα, δεν μας απέκρισε τίποτα. Εμείς ζητάμε λοιπόν επιτακτικά ένα νέο ραντεβού να εξετάσει ξανά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, και αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή και τους εργαζόμενους είναι το επίδομα ανεργίας, γιατί οι εργαζόμενοι που απολύονται τώρα, το Ταμείο της Ανεργίας θα τελειώσει στα μέσα Ιανουαρίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη περίοδο μέχρι την έναρξη της τουριστικής περίοδου του 2024 που αυτοί οι συναδέλφοι μας
δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν στα έξω της καθημερινότητας. Βλέπουμε η ακρίβεια κάθε μέρα να αυξάνεται στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει άμεσα, εφόσον θέλουμε εργαζόμενους στον κλάδο, να επανέλθει το Ταμείο Ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα. Δηλαδή, εμείς λέμε συγκεκριμένα ότι ανάλογα με την απασχόληση πρέπει να υπάρχει και η επιδότηση ανεργίας. Εφόσον κάποιος εργαζόμενος δουλέψει πάνω από 150 μέρες, πρέπει να επιδοτηθεί πάνω από 5 μήνες Ταμείο Ανεργίας και όχι να είναι το 3 μήνες και 5 μέρες για όλους τους εργαζόμενους. Αν δουλέψει 125 μέρες, παράδειγμα, να πάρει το ανάλογα και όχι για όλους να παίρνουν το. Δηλαδή, έτσι ενισχύεται και τα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα. Υπάρχει το πλαφόν αυτή τη στιγμή που μιλάμε των 230 ημερών που σου λέει εάν υπερβείς αυτό τις ημέρες εργασίας δεν είσαι πλέον εποχικός εργαζόμενος σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει εμείς επιδοτούμαστε για τα 4 χρόνια 400 ημέρες επιδότηση. Αν ας πούμε κάποιος συνάδελφό μας επιδοτηθεί παραπάνω από αυτές τις ημέρες υπάρχει περίπτωση να μην πάρει ταμείο ανεργίας. Μάλιστα. Καθόλου, βέβαια. Μπαίνετε σε μια άλλη διαδικασία. Μπαίνετε σε μια άλλη διαδικασία στην συνέχεια. Και αυτή η διαδικασία είναι ακόμα και ανόητο, ακόμα πιο επικίνδυνη, κύριε Κοκολάκη. Πραγματικά, δεν ξέρω γιατί η πολιτεία δεν θέλει να επενδύσει στους εργαζόμενους, δεν θέλει να επενδύσει στους Έλληνες και βλέπουμε ότι κάθε χρόνο φεύγουν από το κλάδο του τουρισμού. Είπαμε ότι η σύμβαση ναι μεν προσέλκυσε κόσμο, υπήρξαν αυξήσεις, θα υπάρξουν και αυξήσεις το 2024 άλλο 1-5%, αλλά πολύ σημαντικό για μας είναι οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν. Μα η πολιτεία είναι εκείνη η οποία θα πρέπει να το διασφαλίσει αυτό και από τη στιγμή που το διασφαλίζει αυτό σε ό,τι έχει να κάνει με τη δική σας την ασφάλεια, με τη δική σας την παραμονή στο χώρο, θα μπορεί να σταματήσει ενδεχόμενα και αυτή η διαρροή του μείον 48% εργατικό δυναμικό. Από πότε αυτή η διαρροή μέχρι σήμερα στο μείον 48%, κύριε Κουκολάκη? Αυτό ακούστε να δείτε, καταγράφηκε μέσα από την έρευνα που πραγματοποίησε το σωματείο μας πριν λίγες μέρες, που εκεί αυτός ο δείκτης πραγματικά ήταν πολύ υψηλός και λέει τους λόγους, αναλύει τους λόγους ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να φύγουν από το κλάδο του τουρισμού. Έτσι. Μιλάει δηλαδή, γιατί οι εργαζόμενοι, δηλαδή είναι μια έρευνα φετινή, αναφέρονται μόνο στη φετινή χρονιά και καταγράφεται αυτή η διαρροή του 48%. Όχι. Ακριβώς. Αυτό είναι διαχρονικό το πρόβλημα και βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται. Αυτό είναι η ουσία της έρευνας και γι' αυτό την καταγράψαμε και από πλευρά σε. Τα ξέρουμε. Αλλά θέλαμε και τεκμηρίωση από τη πλευρά τέλος πάντων της επιστήμης. Από το 19 δηλαδή και μετά ουσιαστικά, έτσι. Ναι, αυτό ειλικρινά σας λέω, μετά την πανδημία. Αποφάσισαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι να εγκαταλείψουν το χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Καλά, η πανδημία έφερε άλλες ανατροπές. Άλλες ανατροπές ούτως ή άλλως. Έτσι, κλειστά ξενοδοχεία, όλοι μας μέσα. Εκεί ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Σίγουρα. Και πρέπει βέβαια να επισημάνουμε και ένα άλλο δείχτη ικανοποίησης των επισκεπτών που αυτό έχει καθαρά να κάνει με το εργατικό δυναμικό των ξενοδοχείων. Που καταγράφηκαν επίσημα site που λένε ότι η χώρα μας όσον αφορά την εξυπηρέτηση των επισκεπτών είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 91%. Αυτό οφείλεται καθαρά στους εργαζόμενους, οφείλεται καθαρά στους ανθρώπους εκείνους που προσπαθούν καθημερινά να έχουμε ένα ποιοτικό προϊόν και αυτό αποδεικνύεται πραγματικά μέσα από τους δείχτες ικανοποίησης των επισκεπτών. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κοκολάκη, να είστε καλά. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα για αυτή την κουβέντα, τις πληροφορίες που δώσατε στον κόσμο που σας ακούει μέσα από τον 984. Καλημέρα. Καλημέρα σας και εγώ σας ευχαριστώ.